Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Μεσημέρι Πέμπτης και άλλη μια εκπομπή του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας ξεκινά από τη φιλόξενη συχνότητα της ΕΡΤ Ηρακλείου. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Ψαρουδάκη και θα είμαστε μαζί για την επόμενη μισή ώρα, ευελπιστώντας ότι με όσα κατά καιρούς λέμε και επισημαίνουμε και μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή, θα καταφέρουμε να βάλουμε ένα λιθαράκι στη δημιουργία ενός ασφαλέστερου και ποιοτικότερου διαδικτύου για τα παιδιά μας. Στη σημερινή εκπομπή θέλω να σταθούμε στην πρόσφατη έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, σύμφωνα με την οποία η Ελλάδα είναι πλέον η μοναδική χώρα στην Ευρώπη, στην οποία το διαδίκτυο απολαμβάνει εμπιστοσύνη σε σχέση με τα παραδοσιακά μέσα και παρουσιάζει μια σταθερή αύξηση στις θετικές γνώμες την τελευταία πενταετία. Στα ίδια περίπου συμπεράσματα καταλήγει και η πέμπτη ετήσια Digital New Report του Ινστιτούτου Reuters για τη μελέτη της δημοσιογραφίας του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης που ερευνά σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο το μεταβαλλόμενο περιβάλλον των μέσων ενημέρωσης και επικοινωνίας σε 26 χώρες. Η έρευνα είναι η μεγαλύτερη συγκριτική μελέτη της χρήσης διαδικτυακών ειδήσεων στον κόσμο, στην οποία συμμετείχαν περισσότερα από 50.000 άτομα. Θέλω να συνδεθούμε τηλεφωνικά με τον επίκουρο καθηγητή του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Νίκο Παναγιώτου, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για αυτή την έρευνα, προκειμένου να μας πει περισσότερα. Κύριε Παναγιώτου, καλό σας μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. Η μελέτη των δεδομένων της έρευνας από την Ελλάδα σε ένα παγκόσμιο πλαίσιο δίνει τη δυνατότητα εξαγωγής χρήσιμων συμπερασμάτων αλλά και πρόβλεψη των εξελίξεων για τα επόμενα έτη. Καταρχήν θέλω να ξεκινήσουμε λέγοντας ποια είναι τα κυριότερα συμπεράσματα της έρευνας σε σχέση πάντα με τη χώρα μας. Ναι, να ξεκινήσω κάνοντας αναφορά και σύνδεση με το Ευρωβαρόμετρο το οποίο, στο οποίο αναφερθήκατε και που ουσιαστικά επικυρώνει είναι συνέχεια όσον εδώ και 2-3 τελευταία χρόνια παρατηρούνται και καταγράφονται στη χώρα μας. Δηλαδή, τι καταγράφεται στη χώρα μας συγκριτικά με την υπόλοιπη Ευρώπη. Παρατηρείται μια σταδιακή απομείωση της εμπιστοσύνης του κοινού προς τα ΜΜΕ και στροφή προς τα παραδοσιακά ΜΜΕ, ενώ αυξάνεται η εμπιστοσύνη και αντίστοιχα ο βαθμός χρήσης των ηλεκτρονικών ΜΜΕ. Αυτό δεν είναι άνευ σημασίας, είναι εξαιρετικό έβριμα, γιατί μας δείχνει ότι στρεφόμαστε προς τα ηλεκτρονικά ΜΜΕ με όρους σχετικά αποδοχής των όσων γράφονται άκρητα. Οπότε αλλάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό και το περιβάλλον. Δηλαδή, όταν εμπιστεύω, ο δείκτης εμπιστοσύνης που τρέφουμε προς ένα μέσο, προς μία εκπομπή, σε πολύ μεγάλο βαθμό επηρεάζει και το βαθμό πρόσληψης. Δηλαδή, πώς τα μηνύματα που ακούμε μας επηρεάζουν, διαμορφώνουν τη συμπεριφορά μας, τις απόψεις μας, την πολιτική μας στάση κλπ. Και πόσο κριτική σκέψη έχουμε αναπτύξει ως λαός. Τόσο εμείς και ειδικότερα οι νέοι. Επειδή η εκπομπή σας, και αυτό είναι έτσι εξαιρετικά σημαντικό, και όλη η πρωτοβουλία για το ασφαλές διαδίκτυο την οποία έχετε πάρει είναι πάρα πολύ σημαντική και μας αφορά όλους, καθώς οι νέες γενιάς είναι αυτές και οι σχέσεις τους με τα ΜΜΕ που σε μεγάλο βαθμό διαμορφώνουν την επόμενη μέρα της χώρας μας. Δηλαδή, ενώ πολλές φορές έχουμε το νου μας και τη σκέψη μας στραμμένη μόνο για το παρόν, ξεχνούμε πώς αυτό το παρόν διαμορφώνει την επόμενη μέρα. Τι σημαίνει το γεγονός ότι οι νέοι μας, ότι συνολικά όλες οι ηλικίες, αλλά ειδικά οι νέοι και οι άνω των 50 εμπιστεύονται πολύ περισσότερο ό,τι διαβάζουν στο διαδίκτυο ή ό,τι βλέπουν ή ό,τι ακούν, παρά σε οποιαδήποτε άλλα παραδοσιακά ΜΜΕ. Κύριε Παναγιώτου, και θα πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι αυτό γίνεται μόνο στην Ελλάδα σε σχέση με ολόκληρη την Ευρώπη. Ακριβώς. Στην υπόλοιπη Ευρώπη, τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης παραμένουν πρώτα στην εμπιστοσύνη του κοινού. Πολύ σωστά. Η χώρα μας διαφοροποιείται. Να κάνουμε μια προσπάθεια να δούμε το γιατί συμβαίνει αυτό. Μήπως οφείλεται σε λάθη του παρελθόντος από τα παραδοσιακά ΜΜΕ. Να,
να οφείλεται σε πολλούς παράγοντες. Ένας από τους κυριότερους είναι το γεγονός ότι από τότε που η χώρα μπήκε στην οικονομική, βιώνουμε όλοι μας αυτή την οικονομική κρίση με το να, που μπήκαμε στα μνημόνια ουσιαστικά, η κρίση αυτή έχει πλήξει σε πολύ μεγάλο βαθμό πάρα πολλού την εμπιστοσύνη που έχουμε προς θεσμούς. Ανάμεσα σε αυτούς τους θεσμούς ήταν τα ΜΜΕ, mm-hmm. τα οποία ενώ στην αρχή θεωρούσαν ότι θα βγουν αλόβητα από την κρίση και το μόνο που κάνανε ήταν να κυριαρχεί στις εκπομπές του ΜΜΕ, ένας λόγος εναντίον των πολιτικών, εναντίον όλων αυτών που θεωρούνταν έτσι υπεύθυνοι ή αναζητούσαμε ή βαφτίζαμε υπευθύνους, αυτός ο λόγος που υιοθέτησαν τις άκρες της καταγγελίας γύρισε εναντίον του σταδιακά, καθώς θεωρήθηκαν μέρος του συστήματος. Ένα δεύτερο είναι πολλές δημοσιογραφικές πρακτικές απαξίωσαν αυτή την εμπιστοσύνη που θα πρέπει να έχει το κοινό προς τα ΜΜΕ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως υγιή ΜΜΕ σημαίνει πως ουσιαστικά έχουμε είναι πυλώνας της δημοκρατίας μας και ταυτόχρονα ασκούν κριτικό έλεγχο. Από τη στιγμή λοιπόν που παρατηρούμε φαινόμενα εμπορευματοποίησης, ότι είχαμε την ιδιωτική τηλεόραση για τόσο καιρό, για όλα αυτά τα χρόνια, δεκαετίες τώρα, χωρίς να είναι μέσα να υπόκειται σε ένα ρυθμιστικό πλαίσιο. Όλη αυτή η κατάσταση μέσα στην οποία οι δημοσιογράφοι απαξιώναν εν συνόλο τους θεσμούς, άρα κατά συνέπεια ήταν σαν να αυτοπυροβολούνταν ουσιαστικά. Το γεγονός της συγκεκριμένης δημοσιογραφικής πρακτικής που το μόνο το οποίο έκανε ήταν να κατηγορεί τα δημόσια μέσα ενημέρωσης χωρίς να αναλογίζεται τις ευθύνες και την ποιότητα του δημοσιογραφικού λόγου την οποία εξέπεμπε, όλο αυτό το κομμάτι συνετέλεσε στο να παίρνουμε αποτελέσματα που είναι πολύ χαρακτηριστικά. Το 2016 9 στους 10 Έλληνες δεν εμπιστεύονταν τα ΜΜΕ στο ευρωβαρόμετρο. Στη χώρα μας, με την έρευνα του Reuters, την οποία κάναμε με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο μαζί με το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και το πρακτορείο του Reuters, προκύπτει ότι οι χώρες οι οποίες έχουν τα χαμηλότερα ποσοστά εμπιστοσύνης προς τα ΜΜΕ είναι η Ελλάδα, η Αμερική και αντίστοιχα η Ιταλία και η Ισπανία, τέλος πάντων. Μάλιστα. Αυτό φάνηκε και στην πολιτική συμπεριφορά των Αμερικάνων. Πήγαν και ψηφίσαν τον Τραμπ, ας πούμε, για να καταλάβουμε τι σημαίνει, ας πούμε, το γεγονός ότι δεν εμπιστεύομαι τα ΜΜΕ, εμπιστεύομαι άκρητα ό,τι βλέπω στα ηλεκτρονικά ΜΜΕ και αποδέχομαι ό,τι μου σερβίρουν. Αυτή η στροφή στα ηλεκτρονικά ΜΜΕ, η οποία καταγράφεται στο ελληνικό κοινό, κρύβει κινδύνους, γιατί δεν είμαστε ακόμα ενδυναμωμένοι έτσι ώστε να μπορούμε να ξεχωρίζουμε το σωστό από το λάθος στο διαδίκτυο, το αληθινό από το ψέμα. Ακριβώς. Σαφέστατα και ταυτόχρονα το να μπω. Να το ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά. Mm-hmm. Ότι η τεχνολογία μας επέτρεψε το να μπορούμε να ενημερωνόμαστε, να πληροφορούμαστε πολύ γρήγορα και άμεσα. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό. Ωστόσο, αυτό το οποίο. Αρκεί να υπάρχουν κανόνες και όρια. Πολύ σωστά. Ακριβώς. Αυτό όμως το οποίο συνέβη στη χώρα μας, σε αντιθέσει με τις άλλες χώρες, τις οποίες είχαν υπάρξει πολύ έντονα και εντατικά μάλιστα σεμινάρια, εκπαιδεύσεις, ένταξη του. Στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση για την χρήση του διαδικτύου και τους περιορισμούς. Αυτό καθώς δεν έγινε στη χώρα μας, αντιθέτως αποθεώθηκαν τα ηλεκτρονικά ΜΜΕ, οδήγησε σε φαινόμενα στα οποία να εμπιστευόμαστε περισσότερο τα ηλεκτρονικά ΜΜΕ, τα οποία φέρουν το τεκμήριο της ανεξαρτησίας. Mm-hmm. Δεν αναρωτιόμαστε δηλαδή πώς και ποιος είναι από πίσω αυτά που γράφει, απλά θεωρούμε ότι προσεγγίζουμε το ίντερνετ ως ένα κυδαιμόνιστο μέσο. Δεν είναι τυχαίο ότι έχουν αυξηθεί οι 7 στις 10 παραπομπές που γίνονται σε φοιτητικές εργασίες, μαθητικές εργασίες, είναι ότι βρίσκουν από το Wikipedia, mm-hmm. το οποίο είναι εξαιρετικό εργαλείο. Είτε όμως ενημέρωσε κάποιος ή τέλος πάντων είτε αυτός είναι δάσκαλος, είτε είναι καθηγητής πανεπιστημίου, είτε ενημέρωσε για τη φύση του Wikipedia και το πόσο μπορούμε να εμπιστευτούμε. Mm-hmm. Το γεγονός ότι είναι open source, ότι καθένας μπορεί να γράφει πράγματα τα οποία θα πρέπει να επιβεβαιώσουμε κλπ. Όταν απουσιάζει λοιπόν αυτό το απόθεμα γνώσης, οδηγούμαστε σε φαινόμενα τα οποία δεν αφορούν μόνο τη χώρα μας. Απλά στη χώρα μας ή και σε αντίστοιχες χώρες όπως η Αμερική, να χρησιμοποιήσω το παράδειγμα της Αμερικής, μια πολύ πιο οργανωμένη χώρα και χώρα με πολλούς πόρους, ας πούμε. Δεν δώσαμε την προσοχή που θα έπρεπε και εξακολουθούμε να μην δίνουμε την προσοχή στα ηλεκτρονικά ΜΜΕ
και στις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν προς τους πολίτες και την αντίληψη που σχηματίζουν. Δυστυχώς πολλές φορές δεν αναρωτιόμαστε καν αν αυτό που διαβάζουμε είναι σωστό ή λάθος. Δεν μπαίνουμε καν στη διαδικασία να το επεξεργαστούμε. Και ειδικά με την ανάπτυξη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπου ο καθένας γράφει ό,τι θέλει πλέον, η δημοσίευση και η αναδημοσίευση ψευδών ειδήσεων καλά κρατεί. Πολύ σωστά. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική παρατήρηση, το οποίο πληροφοριακά να το δούμε σαν τη διαστολή. Το Τμήμα Δημοσιογραφίας, το Εργαστήριο Ειρηνευτικής Δημοσιογραφίας, το οποίο μάλιστα εμείς συμμετέχουμε μαζί με την ΕΣΥΕΜ σε μια πρωτοβουλία η οποία ονομάζεται Χάρτα της Ειδωμένης. Στόχος είναι να κεφαλαιοποιήσουμε όλο αυτό το απόθεμα γνώσης το οποίο δημιουργήθηκε από την κάλυψη του προσφυγικού, προκειμένου να αναδείξουμε ζητήματα το πώς θα πρέπει τα ΜΜΕ και οι δημοσιογράφοι να προσεγγίζουν τέτοια θέματα μειονοτήτων κλπ. Είναι ουσιαστικά ένα μέσο για να θυμηθούμε εκ νέου, ας πούμε, τη δημοσιογραφική δεοντολογία κλπ. Τι παρατηρήσαμε, επειδή δημιουργήθηκε ένα παρατηρητήριο καταγραφής των ΜΜΕ. Ξεκινήσαμε και καταγράφουμε, σε πρώτο στάδιο έχουμε καταγράψει τα παραδοσιακά ΜΜΕ. Αυτό το οποίο εντοπίζει, δηλαδή εφημερίδες εξετάσαμε στο πρώτο διάστημα που είναι από Μάρτιο του 2017 μέχρι Μάιο. Και σιγά σιγά θα μπουν και τα ηλεκτρονικά ΜΜΕ. Δεν εντοπίστηκε ούτε μία ψευδή είδηση. Στα παραδοσιακά μέσα. Ακριβώς. Αυτά τα εξετάσαμε τουλάχιστον. Εντάξει. Είναι 5-6 εφημερίδες, είναι η Καθημερινή, ο Ελεύθερος Τύπος, η Αυγή. Οι μεγάλες εφημερίδες. Κλπ. Ακριβώς. Δεν εντοπίστηκε κάποιο. Αυτό δεν σημαίνει ότι και στα παραδοσιακά ΜΜΕ δεν είχαμε το φαινόμενο των fake news, δηλαδή των ψευδών ειδήσεων ή των παραπλανητικών ειδήσεων. Ίσως το έχουμε από λάθος. Συμφωνώ. Και όχι εκ προθέσεως. Πολύ σωστά και ταυτόχρονα εκεί κάποιος πρέπει να απολογηθεί. Εάν ο Νίκος Παναγιώτου στο ό,τι θέλω γράφω.blogspot.gr, ας πούμε, πει κάτι, δεν ξέρουμε ποιος είναι από πίσω. Είναι η ανωνυμία την οποία προσφέρει το διαδίκτυο. Δεν σημαίνει όμως ταυτόχρονα ότι και το διαδίκτυο δεν προσφέρει πολλές ευκαιρίες. Εμείς αυτό το οποίο θέλουμε να δείξουμε, όπως και εσείς αντίστοιχα προσπαθείτε, είναι το γεγονός ότι πρέπει να έχουμε πιο ισορροπημένη προσέγγιση στην εμπιστοσύνη που δείχνουμε προς το διαδίκτυο και τα ηλεκτρονικά εν γέννη μέσα. Κύριε Παναγιώτου, ποια είναι κυρίως τα κίνητρα δημοσίευσης και αναδημοσίευσης ψευδών ειδήσεων? Το είδαμε στην Αμερική, όπου ουσιαστικά ήταν η καθοδήγηση της κοινής γνώμης. Είναι μόνο αυτό? Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Ένας από τους λόγους είναι και εμπορικός. Δηλαδή, όσο περισσότερα κλικ πάρω, τόσο περισσότερο θα προσελκύσω πιθανή διαφήμιση κλπ. Δηλαδή, ένα ζήτημα, ένα δεύτερο, είναι η απουσία μιας σχετικής ρυθμιστικής αρχής που θα παρεμβαίνει σε αυτά τα ζητήματα, ας πούμε. Άρα, κατά συνέπεια, δύο πράγματα. Η απορρίθμιση του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου, βλέπουμε τα πόνερά του ακόμη και στο διαδίκτυο και στον τρόπο με τον οποίο προωθείται η ηλεκτρονική ενημέρωση. Ένα δεύτερο, η εμπορευματοποίηση του δημοσιογραφικού προϊόντος που οδηγεί σε αναζήτηση εντυπωσιακών ειδήσεων και κατά συνέπεια ψευδών. Δηλαδή, ας δώσω ένα χαρακτηριστικό, πόσες φορές έχουμε ακούσει για αυτό το περίφημο διαμέρισμα που υπάρχουν σεξουαλικές ερωτικές συνευρεύσεις κλπ. Εκατοντάδες φορές, ας πούμε, και όλη την Ελλάδα. Μία ψευδή είδηση που έχει δημοσιευθεί πάρα πολλές φορές. Βλέπουμε τώρα με τους σεισμούς. Προς χάρη εντυπωσιασμού. Ακριβώς. Και να συγκεντρώσουν ενδιαφέρον. Βλέπουμε αντίστοιχα με τους σεισμούς, ότι όπου συμβαίνει κάποιος σεισμός Κεφαλονιά, στη Μυτιλίνη πρόσφατα, παραλαιότερα στην Αθήνα κλπ, αμέσως κυκλοφορούν ψευδείς ειδήσεις, μέσω του διαδικτύου κατά βάση, ας πούμε. Όπου εκεί παρατηρούμε το φαινόμενο ότι άκουσα, διάβασα, μου είπε κάποιος γνωστός ότι είδε στο ίντερνετ ότι κάποιος χυψή ειδικός υποτιθέμενος σεισμολόγος έχει δηλώσει ότι θα γίνει αυτό και αυτό, ας πούμε. Μάλιστα. Οπότε καταλαβαίνετε αυτού του είδους τα στοιχεία είναι που έχουν οδηγήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την κατάσταση εδώ που είναι. Πώς μπορεί ο πολίτης να προστατευτεί από τις ψευδείς ειδήσεις? Νομίζω ότι αυτό είναι μια πολυεπίπεδη προσπάθεια η οποία αφορά το κράτος, την ανάγκη δηλαδή να τεθεί ένα συγκεκριμένο σαφές και ρυθμιστικό πλαίσιο σε όλα αυτά τα οποία διακινούνται, για να μην έχουμε το φαινόμενο της ανεύθυνης εντός εισαγωγικών δημοσιογραφίας, γιατί κάτι δεν είναι δημοσιογραφία αυτό το πράγμα. Ένα δεύτερο επίπεδο έχει να κάνει με το τι κάνουν οι ίδιοι δημοσιογραφικοί οργανισμοί προκειμένου
να επιμορφώσουν το προσωπικό τους ή να αντιμετωπίσουν τέτοια ζητήματα που φύγουν τους ίδιους. Παραδείγματος χάρη στο εξωτερικό, στο BBC, έχει δημιουργηθεί μια ειδική ομάδα η οποία η δουλειά της είναι αποκλειστικά και μόνο δημοσιογραφικά να εντοπίζουν τις ψευδείς ειδήσεις. Ακριβώς, ή και να επιβεβαιώνουν τις ειδήσεις. Ναι. Μια αντίστοιχη προσπάθεια γίνεται και με τον DOI και στην Deutsche Welle, ας πούμε. Γιατί καταλαβαίνω ότι οι ρυθμοί με τους οποίους κινούμαστε δημιουργούν παραθυράκια για να παρισφρήσουν τέτοιου είδους ζητήματα. Και οι ρυθμοί του διαδικτύου που είναι δευτερόλεπτα, έτσι, ακριβώς, πρέπει να ανεβάσεις την είδηση το συντομότερο δυνατό. Ακριβώς, πολύ σωστά. Έτσι λοιπόν το στοιχείο αυτό είναι και καθοριστικό για τους ειδησιογραφικούς οργανισμούς, ακόμα και αν το δούμε με εμπορικούς όρους. Εάν συνεχίσουν να μην επενδύουν στο προϊόν τους, σημαίνει ότι ο κόσμος δεν θα τους εμπιστεύεται. Σημαίνει λοιπόν δηλαδή ότι θα δούμε αυτά τα αποτελέσματα 9 στους 10 να μην εμπιστεύονται, 8 στους 10 να μην εμπιστεύονται. Δηλαδή τα βλέπουμε ότι τα ποσοστά δεν έχουν αλλάξει καθόλου σχεδόν εδώ και μια τετραετία, πενταετία. Άρα σημαίνει ότι δεν θα πάω να αγοράσω ούτε την εφημερίδα, ούτε θα παρακολουθήσω τον τηλεοπτικό σταθμό. Θα στραφώ προς το διαδίκτυο. Άρα είναι προς συμφέρον του ειδησιογραφικού οργανισμού να επενδύσει σε μια τέτοιου είδους προσπάθεια. Γιατί έτσι θα μπορέσει να σημαντισιοδοτήσει και να αναδείξει το τι σημαίνει έγκυρη δημοσιογραφία. Και σε τρίτο επίπεδο είναι και το τι κάνουμε εμείς οι ίδιοι πολίτες. Η προσωπική ευθύνη. Ακριβώς. Δηλαδή όλα αυτά, δηλαδή είτε της πολιτείας, είτε των ειδησιογραφικών οργανισμών, είτε των πολιτών, νομίζω ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους. Και ταυτόχρονα και οι φορείς, όπως είναι τα πανεπιστήμια, όπως το δίκτυο το οποίο είστε μέλος και δραστηριοποιείστε, όλοι αυτοί οι φορείς, οι οποίοι έχουν αντίστοιχη και πολύ μεγάλη ευθύνη για να χειριστούν τέτοιου είδους ζητήματα. Είπαμε ότι η απάντηση ίσως είναι η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης. Και είναι πολύ σημαντικό να αναπτύξουμε την κριτική σκέψη των παιδιών μας, γιατί είναι οι αυριανοί ψηφιακοί πολίτες. Έτσι ίσως πετύχουμε και ένα ποιοτικότερο διαδίκτυο στο μέλλον. Και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Και αντίστοιχη ποιοτικό πολιτική συμπεριφορά, κοινωνική και οικονομική συμπεριφορά. Έτσι ακριβώς. Τι μπορούμε να κάνει ο καθένας από εμάς, ο κάθε γονιός, το παιδί του, έτσι ώστε να του δώσει μια κατεύθυνση απέναντι στις ψευδείς ειδήσεις. Να το συνδέσω γενικό, ειδικότερα και με την προσπάθεια την οποία κάνει. Δηλαδή, έννοια του ασφαλούς διαδικτύου δεν θα πρέπει να συνδέεται μόνο με την περίπτωση το πώς το παιδί μου θα είναι ασφαλές στο να πλοηγείται, δηλαδή στο να μην παρασύρεται κλπ. Ας πούμε, είναι στο να μην δίνει τα στοιχεία του κλπ. Κλπ. Αλλά θα πρέπει να ενσωματώνει αυτό που λέμε γραμματισμό στα ΜΜΕ. Έχουμε δουλέψει αρκετά και προσωπικά, αλλά και ως τμήμα, στο ζήτημα αυτό. Αυτό το οποίο ισχυρίζουμε ή προκρίνω είναι το γεγονός ότι η έννοια του ασφαλούς διαδικτύου συμπεριλαμβάνει τεχνικές γνώσεις, τις οποίες πολλές φορές και οι ίδιοι γονείς δεν μπορούν να τις δώσουν. Όπως καταλαβαίνω, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Έχω δύο παιδιά, ο γιος μου τώρα θα πάει πρώτη γυμνασίου. Όταν θέλει σε κάποια στιγμή να εμποδίσω να έχει πρόσβαση σε κάποια site, το ίδιο μου εμπόδισε να έχω πρόσβαση στο διαδίκτυο. Όπως καταλαβαίνετε. Η αλεπό 100 χρονών και τα λεπουδάκια 112. Ακριβώς. Έτσι είναι. Τα αντιμετωπίζουμε όλοι στα σπίτια μας. Πολύ σωστά. Δηλαδή, και αναφέρουμε ότι έχουμε κάποιες γνώσεις παραπάνω από το μέσο πολίτη σε αυτό το κομμάτι τουλάχιστον. Όπως καταλαβαίνετε. Οπότε, διαπιστώνοντας το ατελέσφορο των προσπαθειών μου, αυτό λοιπόν που θεωρώ κρίσιμο ζητούμενο είναι το γεγονός ότι φορείς, Ινστιτούτα, πρωτοβουλίες, πανεπιστήμια, οτιδήποτε κλπ, θα μπορέσουν να ενισχύσουν τα παιδιά στην σχέση τους αυτή με τους νέους πολίτες εν γέννη, στη σχέση τους με το διαδίκτυο. Μάλιστα. Και μία τελευταία ερώτηση, με πολύ γρήγορη απάντηση, αν και καταλαβαίνω ότι η απάντηση είναι πολύ επίπεδη. Θέλω να μου πείτε ότι με βάση τα συμπεράσματα της δικής σας έρευνας, με βάση τις έρευνες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας από το Ευρωβαρόμετρο, πώς βλέπετε να διαμορφώνεται το τοπίο στο χώρο της ενημέρωσης τα επόμενα χρόνια? Ναι, δύσκολη ερώτηση. Είναι εξαιρετική ερώτηση και αρκετά δύσκολη. Πώς βλέπω, θεωρώ ότι είναι κρίσιμο, επειδή πρέπει να είναι σύντομη η απάντησή μου. Πρέπει πρώτα να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι τα ΜΜΕ είναι αναπόσπαστος φορέας της δημοκρατίας. Νομίζω ότι η ποιοτική ενημέρωση θα κερδίσει πάλι το ακροατήριο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε πολλά ακροατήρια.
ένα πολυεπίπεδο, δηλαδή, ένα πολυεπίπεδο ακροατήριο, όχι μια ενιαία διαμόρφωτη κοινή γνώμη. Θεωρώ λοιπόν ότι όσα ΜΜΕ ενσωματώσουν και αξιοποιήσουν σύγχρονες τεχνολογίες, μαθαίνουν να ακούν, να διαβάζουν και να εμπλέκουν περισσότερο τα ακροατήριά τους, θα επιβιώσουν. Όσα δεν το κάνουν αυτό και συνεχίσουν σε μια μονοδιάστατη σχέση που λέει ότι εγώ είμαι ο πομπός και το ακροατήριό μου είναι ο δέκτης, δεν έχουν μέλλον. Mm-hmm. Θεωρείτε ότι το διαδίκτυο θα στοιχήσει να κρατάει τα πρωτεία, η ενημέρωση μέσω διαδικτύου? Νομίζω ότι καθώς η εμπιστοσύνη προς τα διαδίκτυα, νομίζω ότι θα μπει σε μια φάση, ξέρετε, αποθεώνουμε κάτι το οποίο είναι σχετικά καινούργιο, κάτι το οποίο είναι εντυπωσιακό, γιατί το διαδίκτυο προσφέρει εντυπωσιακές, η εμπειρία είναι εντυπωσιακή. Θα μειωθεί η εμπιστοσύνη τουλάχιστον σε αυτά τα υψηλά επίπεδα που βλέπουμε, όμως θα εξακολουθήσει να διατηρεί τα πρωτεία. Εντάξει, έχει και πολλά πλέον εκτήματα. Και ιδιαίτερα έχει να κάνει με το ότι όλες οι πλατφόρμες τεχνολογικές ευνοούν στο να πάμε προς το διαδίκτυο παρά προς το να συνεχίσουμε να πηγαίνουμε, έτσι να εξακολουθούμε να έχουμε μια παραδοσιακή σχέση με τα μέσα ενημέρωση. Δηλαδή, ας πούμε, πιο εύκολα διαβάζω την εφημερίδα μέσα σε ένα μέσα του τάμπλετ, οτιδήποτε. Βλέπουμε όμως ότι το κρίσιμο ζητούμενο σε αυτή την περίπτωση, δηλαδή, πώς το βλέπουμε αυτό, με βάση όσες προσπάθειες γίνανε το να πάνε οι εφημερίδες να προσφέρουν πολύ φθηνά συνδρομές προς τους αναγνώστες τους μέσω τάμπλετ, είδαμε ότι δεν ήταν τόσο εμπορικά κερδοφόρες όσο θα περίμενε κανείς. Άρα το κρίσιμο ζητούμενο για τα ΜΜΕ για την ενημέρωση είναι τα ποιοτικά στοιχεία. Θα με εμπιστευτεί ο κόσμος, θα με προτιμήσει. Δεν θα με εμπιστευτεί, δεν θα με προτιμήσει. Ακόμα και αν δίνω κάθε εβδομάδα 10 βιβλία, ας πούμε. Έτσι, τα βιβλία τα ξεπεράσαμε πλέον. Εντάξει, τώρα θα πάμε σε άλλα. Ακριβώς. Κύριε Παναγιώτη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την ευκαιρία που μας δώσατε να συζητήσουμε μαζί σας και να δούμε με τα δικά σας μάτια τι γίνεται στο χώρο του διαδικτύου όσον αφορά την εμπιστοσύνη του κοινού και τις ψευδείς ειδήσεις. Σας ευχαριστώ και εγώ για τη συζήτηση που είχαμε, η οποία νομίζω ότι ήταν διαλογική στα πλαίσια έτσι και του σύγχρονου και μοντέρνου περιβάλλοντος, που δεν θα πρέπει να είναι μόνο ένας πομπός, αλλά έτσι ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση και για εμένα. Ευχαριστώ θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Χαιρετίσματα στην Κρήτη. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μας. Καλό σας μεσημέρι. Γεια σας.